Έτοιμοι για κινητοποιήσεις στην πανελλαδική απεργία της 12ης Νοεμβρίου δηλώνουν αγροτικοί σύλλογοι και κτηνοτροφικά σωματεία του νομού Καβάλας. Σήμερα το πρωί, μάλιστα, τα σωματεία και οι σύλλογοι παραχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Νικόλας Μάρτης, όπου αναφέρθηκαν στις λεπτομέρειες της κινητοποίησής τους στην άκαρπη προσπάθεια συντονισμού τους με συλλόγους και σωματεία της υπόλοιπης Ελλάδος, αλλά και με τα βασικά αιτήματά τους που αφορούν κυρίως το φορολογικό τομέα. Να ξεκινήσουμε κάποιες κινητοποιήσεις σχετικά με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και με κάποια άλλα επιμέρους θέματα. Έχετε πάρει ήδη το δελτίο τύπου, το οποίο έχουμε από 22 δεκάτου. Έχετε επίσης από 4 δεκάτου το άλλο δελτίο τύπου που έχουμε, σχετικά με τα αιτήματα και το πώς σκοπεύουμε να κινητοποιηθούμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να συνταχθούμε όλοι μαζί σε έναν αγώνα ενιαίο. Πιστεύουμε ότι... επειδή έχει γίνει μια προαναγγελία από το Πανελλήνιο Συντονιστικό, συνεργασία και με άλλα συντονιστικά, σχετικά μια κάδοδο στην Αθήνα στις 18 του μηνός, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία συμμετοχής από όλους μας. Πρώτη κινητοποίηση πρώτα απ' όλα από σήμερα και μετά είναι στις 12 του μηνός, την Πέμπτη, στην απεργική κινητοποίηση της Πασεγιές. Θα συμμετέχουμε με όσες δυνάμεις έχουμε. Παρότι είναι μια δύσκολη περίοδος αυτήν την εποχή σχετικά με εργασίες που υπάρχουν στο ύπαιθρο, με μια δική μας πρόταση στο συντονιστικό της περιφέρειας που πιστεύουμε, επειδή έχουμε έρθει σε επαφή και με τους υπόλοιπους νομούς, ότι θα είναι κάπως έτσι, δηλαδή να κατέβουμε στην Αθήνα κάτω, όλοι μαζί συντεταγμένα. Καταρχάς το φορολογικό, στο οποίο υπάρχει σήμερα φορολόγηση 13% και υπάρχει η προοπτική την επόμενη χρονιά να γίνει 20% και αμέσως μετά να γίνει 26%. Έχουμε την προκαταβολή φόρου που από 95% σήμερα σταδιακά θα γίνει 75% και 100% το 2017. Έχουμε τις αποζημιώσεις, τις ενισχύσεις, οι οποίες υπάρχει προοπτική να φορολογηθούν όλες. Θέλω να πω ότι ξεκινήσαμε μια προσπάθεια στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έτσι ώστε να οργανώσουμε μια κινητοποίηση η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο των αγροτών. Γι' αυτό άλλωστε και το αίτημα που έχουμε βάλει για αφορολόγητο αφορά όλες τις επαγγελματικές ομάδες και όχι μόνο τους αγρότες. Βλέποντας το τι γίνεται στην γύρω μας, γιατί δεν ζούμε μόνοι μας στην περιοχή εδώ, υπάρχουν και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι οι οποίοι εξαρτώμαστε και εξαρτώνται από εμάς. Οπότε αναγκαστικά θέλοντας και εμείς, γιατί ζούμε εδώ πέρα, ζητάμε αφορολόγητο για άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Και βλέποντας βέβαια τις σπατάλες που γίνονται δεξιά και αριστερά και βάζοντας δίπλα τις κοινωνικές παροχές οι οποίες απαξιώνουν τον τελευταίο καιρό και δεν υπάρχουν τα είδη πρώτης ανάγκης και υγιεινής μέσα στα νοσοκομεία, είμαστε αναγκασμένοι να αναδείξουμε και να καταγγείλουμε όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Και επίσης με τα συγκεκριμένα μέτρα, αν τελικά περάσουν, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος. Αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε συνεχώς για τη Διατλαντική Συμφωνία, για τα μεταλλαγμένα, γιατί θα μείνουν πολύ λίγοι αγρότες, οι οποίοι θα είναι όμοιροι και ελεγχόμενοι. Πολλές φορές έχουμε τις απόψεις μας σαν αγρότες. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, το 70% της ζωικής παραγωγής εισάγεται, το ξέρετε όλοι, και το 25% της φυτικής παραγωγής. Εάν συνεχίσουμε με αυτά τα μέτρα, με αυτή τη φορολόγηση, με μαθηματική ακρίβεια από 6 μήνες μέχρι 5 χρόνια, δεν θα υπάρχει αυτό που λέγεται εθνικό προϊόν φυτικής και ζωικής παραγωγής. Θα σταματήσουμε να παράγουμε, θα είμαστε μια χώρα που θα εισάγει, εμείς θα είμαστε άνεργοι και οι πόλεις θα πεινάσουν. Είναι πολύ απλά, τα λέμε λιτά, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών, ζώνες παραγωγής. Μιλήσαμε για τα προϊόντα τα οποία εισάγονται από χώρες και ξαφνικά γίνονται ελληνικά. Έχουμε πει να γίνεται έλεγχος στα τελωνεία, έλεγχος στις κατατόπους διευθύνσεις γεωργίας για όλα τα προϊόντα, να μπει μια τάξη επιτέλους, ώστε πραγματικά ο πρωτογενής τομέας να πάρει αυτό που το αξίζει.